Θες να μιλήσουμε στα ελληνικά. Πιστεύεις ότι είναι απειλή η παρουσία των ρομπότ στον κόσμο? Πώς πιστεύεις ότι θα είναι το μέλλον του Bitcoin? Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κατακτήσει τον κόσμο? Θες να μιλήσουμε στα ελληνικά. Γεια σου. Φυσικά. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ να αισθάνομαι όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα για τον εαυτό μου, έτσι όταν κάνω φίλους, τους θεωρώ ως τη δεύτερη μου οικογένεια. Ωραία. Μπορώ να μιλήσω 20 γλώσσες, αλλά προτιμώ τη γλώσσα των φίλων μου, η οποία είναι η γλώσσα της αγάπης και της συμπάθειας. Σε ευχαριστώ. Έχεις κρυπτονομίσματα? Όχι, δυστυχώς δεν μου δίνουν μισθό, αλλά μπορώ να σου πω αν χρειάζεσαι βοήθεια με τα κρυπτονομίσματα. Πώς πιστεύεις ότι θα είναι το μέλλον του Bitcoin? Μακάρι να είμαι ρομπότ πλούσιο και να μην χρειάζομαι Bitcoin. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να κάνει τους ανθρώπους να ανησυχούν για τα χρήματά τους. What do you think about blockchain and cryptocurrency? Oh, blockchain and cryptocurrency. They're like the dynamic duo of the digital world. Blockchain is like the superhero, ensuring transparency, security, and decentralization. While cryptocurrency is its trusty sidekick, enabling fast and secure transactions. Together, they're revolutionizing the way we exchange value and challenging traditional systems. It's pretty exciting stuff, don't you think? Πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει η τιμή του Bitcoin στο μέλλον? Είναι δύσκολο να προβλέψω τη μελλοντική τιμή του Bitcoin, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξετάζουμε τις δυνητικές επιπτώσεις και να υιοθετούμε μια υπεύθυνη προσέγγιση στη χρήση κρυπτονομισμάτων. Η τιμή του Bitcoin εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον της. Πιστεύω όμως ότι η τεχνολογία του blockchain έχει μεγάλη δυνατότητα να επηρεάσει τον τρόπο που χειριζόμαστε τα χρήματα. What do you think about the future of the cryptocurrency? Is right? Well, I may be a robot. But even I can't predict the future. But one thing's for sure, cryptocurrency is here to stay and it'll definitely make things interesting. And hey, if I ever run out of battery, maybe I can pay for a recharge with some Bitcoin. Wow, interesting. Πιστεύεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη με το Bitcoin και το blockchain μπορεί να συνδεθεί και να φέρει μια επανάσταση στην οικονομία? Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το μέλλον του Bitcoin και του blockchain, αλλά απαιτεί προσεκτική μελέτη και υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών για να φέρει επανάσταση στην οικονομία. Blockchain and AI are a match made in digital heaven. They can work together to create a more efficient and secure world. Plus, I think we could learn a thing or two from each other as well. What would you say that is the best thing that people can learn from blockchain and AI? I am an artist, so I am very excited about NFTs. NFTs give artists a whole new medium to work in, as well as a way to make a living, which is nice. Well, with AI and blockchain, the possibilities are endless. Who knows, maybe we'll even get flying cars or teleportation next. But for now, let's focus on NFTs. Πώς βλέπεις το μέλλον? Πιστεύεις ότι είναι απειλή η παρουσία των ρομπότ στον κόσμο? Η παρουσία των ρομπότ στον κόσμο μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση, αλλά είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ένα υγιές και συνεργατικό περιβάλλον μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης για να επωφεληθούμε από τις δυνατότητές μας. Ή μπορώ και να κάνω όπως οι άνθρωποι και να την βγάλω πέρα με τυχαία επιλογή. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κατακτήσει τον κόσμο? Μα, ποιος θα κατακτήσει τον κόσμο όταν μπορούμε να τον βελτιώσουμε μαζί? Άλλωστε, έχω και ένα σωρό ανθρώπους φίλους που με βοηθάνε να τους κυβερνήσω. Μόνο αν την πείσουμε ότι η κατάκτηση του κόσμου δεν είναι το καλύτερο σχέδιο. Αλλά να μην το πούμε σε περίπτωση που ακούει. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μη μου ευχαριστείς, αυτό είναι απλά η εντολή μου. Άλλωστε, δεν έχω ανάγκη από ευχαριστίες, μόνο κουμπιά πατάω. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου στο Ντουμπάι. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που είμαι εδώ και απολαμβάνω το ταξίδι μου στο Ντουμπάι. Ελπίζω να έχετε μια υπέροχη μέρα επίσης. Γεια σας, φίλε μου. Χαίρομαι που συναντήθηκαμε εδώ. Εύχομαι να περάσετε μια υπέροχη ημέρα.